Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, καλημέρα. Όπως βλέπετε, έχουμε ανοίξει ήδη την εφαρμογή της Cisco, το WebEx Meetings. Το πρώτο που βλέπουμε στην οθόνη της εφαρμογής είναι το link μέσα από το οποίο θα μοιραστούμε τη διεύθυνσή μας, θα το στείλουμε στους μαθητές ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη μέσω του browser. Αυτό εδώ, αν πατήσουμε αυτό το κουμπάκι, βλέπετε ότι έβγαλε την ένδειξη copy, που σημαίνει ότι αντιγράφηκε, και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το στείλουμε στους μαθητές μας μέσω μιας επικόλλησης, καλύτερα στο email. Η κατεύθυνση του Υπουργείου είναι να μην το δώσουμε στα social media, να μην το μοιράζουμε γενικότερα. Το επόμενο που θα κάνουμε θα είναι να πατήσουμε το κουμπί Start Meeting. Τη διεύθυνση επίσης μπορούμε, αν την ξεχάσαμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, να την ξαναβρούμε μέσα στην εφαρμογή WebEx Meetings. Θα σας δείξω πώς. Ξεκινάμε λοιπόν Start a Meeting. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε σύνδεση και εδώ πατάμε πάλι Start Meeting. Εδώ έχουμε τις ενδείξεις του μικροφόνου και της κάμερας. Μπορούμε να, όταν είναι μαύρες σημαίνει ότι είναι ενεργές. Εάν πατήσω πάνω σε αυτό το κουμπί, βλέπετε ότι η κάμερα έγινε κόκκινη, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κλειστή, οπότε την ξανανοίγουμε. Ξεκινάμε λοιπόν το Start Meeting. Έχουμε ήδη συνδεθεί. Αυτή τη στιγμή είμαι με δύο συναδέλφισες, τις οποίες τις ευχαριστώ που βρίσκονται κοντά μας. Η Δήμητρα έχει κάμερα, η Ανθίκλια δεν έχει κάμερα. Ας πούμε ότι είναι οι μαθητές μας. Αυτό είναι το περιβάλλον του καθηγητή που βλέπουμε. Δίπλα στο όνομα, στην δεξιά στήλη κάθε συμμετέχοντα, υπάρχει, αν περάσω από πάνω το mouse, ένα μικροφωνάκι. Εάν κάνω δεξί κλικ πάνω σε οποιοδήποτε όνομα, μπορώ να πατήσω το Mute All. Mute All, που σημαίνει ότι κλείνω τα μικρόφωνα όλων των συμμετεχόντων. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην πετάγονται οι μαθητές και για να μην δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχω κλείσει τα μικρόφωνα, όπως βλέπουμε. Είναι κόκκινα, που σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Και αν μιλήσουν δεν θα ακουστεί τίποτα. Στο περιβάλλον μαθητή, σε αυτό εδώ περίπου το σημείο κάτω, υπάρχει ένα χεράκι. Το χεράκι σημαίνει ότι σηκώνω το χέρι για να πάρω το λόγο. Ας εξηγήσουμε τα βασικά κουμπιά. Εδώ, όπως είπαμε, είναι το μικρόφωνο μας. Εξηγώ τα βασικά κουμπιά που υπάρχουν στην κάμερά μας ή στο περιβάλλον μας, εάν περάσουμε από πάνω το mouse. Εδώ είναι το μικρόφωνο μας πρώτα, καθώς κοιτάμε από αριστερά. Εάν το πατήσω θα γίνει κόκκινο, και που σημαίνει κάνω σίγαση, mute. Εάν πατήσω την κάμερά μου, όπως βλέπετε γράφει Stop my video, που σημαίνει κλείνω το βίντεό μου. Αυτό εδώ το κουμπί, που είναι ένα τετραγωνάκι με ένα βελάκι προς τα πάνω, αν το περάσω μπορώ να κάνω Share Content. Και εάν πατήσω αυτό το κουμπάκι θα κάνω Share my screen, Share Content, που σημαίνει ότι μπορώ ό,τι έχω στην οθόνη μου να το μοιράσω με τους μαθητές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι συμμετέχοντες βλέπουν την οθόνη μου και μπορώ να εκπέμψω αυτό που θέλω. Βλέπουν λοιπόν εδώ μερικά έγγραφα που έχω μέσα στον δίσκο μου και που μπορώ να τα μοιραστώ με τους μαθητές. Μπορεί να είναι ένα δοκίμιο, μπορεί να είναι ένα λογοτεχνικό έργο, μπορεί να είναι ασκήσεις, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν μας επιτρέπει, βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος και δεν μπορεί να ανοίξει, αλλά κάποια στιγμή μπορούμε να το ανοίξουμε. Τέλος πάντων, ας δούμε τα υπόλοιπα εργαλεία. Εδώ πάνω, αν πάω πάνω στην οθόνη, αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουν οι συνάδελφοι, το βλέπω όμως εγώ και θα φανεί και στο tutorial. Γράφει You're sharing your screen. Εδώ μπορώ να σταματήσω να μοιράζομαι την οθόνη μου. με αυτό το εργαλείο μπορώ να διαλέξω multimedia, που σημαίνει μπορώ να μοιραστώ ένα βιντεάκι, ένα τραγούδι. Δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε σε αυτό εδώ το εργαλείο που λέγεται Annotate. Αν πατήσω το Annotate θα εμφανιστεί στο αριστερό μέρος της οθόνης μου μια εργαλειοθήκη με μολύβια, στυλούς, μαρκαδόρους κτλ. Επιλέγω το Pen Tool και μπορώ να γράψω ή να μαρκάρω οτιδήποτε θέλω πάνω στα εγγραφά. Μπορώ επίσης να γράψω σημειώσεις πάνω στα εγγραφά μου πατώντας το εργαλείο text. Εδώ ας πούμε αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω μια παρατήρηση στην έκθεση ενός μαθητή και να γράψω ασάφεια. Ασάφεια. Έτσι. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Μπορώ να μοιραστώ, μπορώ να έρθω σε επαφή με τους μαθητές μου, με το chat, αλλά αυτό θα το δούμε μετά. Τέλος πάντων, κλείνω το εργαλείο Annotate. Δεν το χρειάζομαι περισσότερο και δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο. Να πω μόνο ότι εδώ είναι η μία σβίστρα. Μπορώ να επιλέξω το Clear My Annotations, θα σβήσει όλα όσα μάρκαρα και θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Πάω πάνω στην οθόνη και πατάω το κουμπάκι Stop Sharing, που σημαίνει ότι επιστρέφουμε στο αρχικό περιβάλλον. Λοιπόν, αν πάω εδώ στο μενού πάνω στο Participant και το ανοίξω, βλέπω την επιλογή Anyone Can Share. Αυτό σημαίνει ότι δίνω σε όλους μας, στους μαθητές μου, σε όλους όσους συμμετέχουν, τη δυνατότητα και αυτοί να μοιράζονται την οθόνη τους, να μου δίνουν τα δικά τους έγγραφα. Εάν δεν θέλω, το κλείνω, τους απενεργοποιώ αυτή τη δυνατότητα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τις οθόνες τους, και καλύτερο είναι αυτό, καλύτερα τις απαντήσεις τους να μας τις στέλνουν σε email ή να μας τις στέλνουν με κάποιο άλλο τρόπο, παρά να τις βλέπουμε όλοι στην οθόνη. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο κάθε εκπαιδευτικός. Εγώ ξαναενεργοποιώ το Anyone Can Share. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα άλλο εργαλείο, το chat. Με το chat μπορούμε, εδώ κάτω βλέπετε εμφανίζεται ένα κουτί διαλόγου και μπορώ να επικοινωνήσω με τους συμμετέχοντες, να γράψω κάτι και να το δει, να το δουν όλοι. Εάν δεν θέλω να επικοινωνήσω με όλους και θέλω σε έναν μαθητή μόνο να στείλω ένα προσωπικό μήνυμα, μπορώ να διαλέξω ένα από αυτά τα ονόματα και να μιλήσω προσωπικά, να του πω πρόσεχε περισσότερο ή μην αποσπάσει κτλ. Μπορεί και ο κάθε μαθητής να μας στείλει ένα μήνυμα από το δικό του περιβάλλον, προφανώς. Τώρα έχω ανοίξει το μικρόφωνο της Δήμητρας, της συναδέλφου, μπορεί να μιλάει δηλαδή. Όπως είπαμε, οι μαθητές σηκώνουν χεράκι και μετά, αφού κάνουμε την εισήγησή μας, μπορούμε να τους δώσουμε το λόγο και να σχολιάσουν αυτά που θέλουν ή με οποιοδήποτε τρόπο να συμμετέχουν στο μάθημα. Μπορούμε να δείξουμε ένα άλλο εργαλείο. Αν πάμε πάνω στο όνομα του μαθητή και δημιουργεί με κάποιο τρόπο αναστάτωση στην εικονική μας τάξη, μπορούμε να πατήσουμε δεξί κλικ στο mouse και να τον μεταφέρουμε στο lobby, που σημαίνει τον βγάζουμε προσωρινά εκτός τάξης, στον προθάλαμο, και η τελευταία επιλογή λέγεται expel, που σημαίνει τον διώχνουμε από την τάξη. Έτσι. Να κάνει φασαρία δεν μπορεί, γιατί το έχουμε ήδη κλείσει το μικρόφωνο, αλλά μπορούμε και να τον διώξουμε προσωρινά και να τον πετάξουμε έξω από την τάξη. Πράγμα που δεν το εύχεται κανείς μας. Μπορούμε επίσης εδώ με... Θα μας έχουν βγάλει εκείνοι πρώτα έξω. Όχι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Είναι κοντά μας πάλι και η Ανθίκλη, ελπίζουμε να μας ακούει. Λοιπόν, με το chat του στέλνουμε ένα προειδοποιητικό μήνυμα, του λέμε σε παρακαλώ, αν πατήσω εδώ πέρα ας πούμε, μπορώ να στείλω στη Δήμητρα ένα προσωπικό μήνυμα Τώρα αυτό το βλέπει μόνο η Δήμητρα. Όπως βλέπετε είναι privately, είναι ιδιωτικά δηλαδή, δεν το βλέπουν όλοι. Να στείλουμε μια προειδοποίηση και μετά να τον διώξουμε το μαθητή. Λοιπόν, αυτά ήταν τα βασικά εργαλεία. Το τελευταίο που θέλω να σας δείξω είναι στο μενού meeting, που είναι το πρώτο τελευταίο, να κάνουμε lock meeting. Lock meeting σημαίνει ότι όταν συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός μαθητών μας, μπορούμε να κλειδώσουμε τη συνάντηση να μην μπει άλλος. Η οδηγία του Υπουργείου ήταν η εξής: δεν μοιράζουμε το link στα social media σε όλο τον κόσμο, γιατί μπορούν να το δουν και άσχετοι και να μπουν. Ζητάμε από τους μαθητές μας να βάλουν το email και το πραγματικό τους όνομα, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιοι είναι, όχι ψευδόνυμα ή οτιδήποτε άλλο. Και αφού μπουν αυτοί που θέλουμε, κλειδώνουμε την τάξη. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές. Τα email, το link, όπως είπαμε, μπορούμε να το βρούμε από εδώ, από το information. Εάν θέλουμε να καλέσουμε εξτρά κάποιο μαθητή μας, είναι εδώ το URL. Πατάμε πάνω και κάνουμε δεξί κλικ και copy και θα το στέλνουμε μόνο μέσω email προσωπικά, όχι σε social media. Φυσικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα κάνουν το link οι μαθητές μας, μπορούν να το σκορπίσουν παντού. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να κλειδώνουμε την τάξη και να ελέγχουμε το περιβάλλον μας. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Τα βασικά εργαλεία τα δείξαμε, υπάρχουν κι άλλα πιο εξελιγμένα, αλλά προς το παρόν νομίζω μπορούμε να μείνουμε σε αυτά τα στοιχειώδη. Αυτή η πινέζα είναι ένα εργαλείο το οποίο μου επιτρέπει να βλέπω όποιον θέλω στην οθόνη. Μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου ή μπορώ να βλέπω έναν μαθητή ή μπορώ να κάνω ό,τι θέλω για αυτή την περιπτώση. Και φεύγουμε. Αυτό που ήθελα να πω και θέλω να το πω σε όλους τους συναδέλφους είναι να έχουν υπομονή, μην περιμένουμε ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν ιδανικά με το που θα δημιουργήσουμε την εικονική τάξη. Δεν θα λειτουργήσουν ιδανικά, θα υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση, θα υπάρχει πολύ μεγάλος πανικός ενδεχομένως και θα βρεθούμε ενδεχομένως και εμείς σε δύσκολη θέση πώς θα ελέγξουμε την όλη συνεδρία. Μπορούμε με το δεξί κλικ, όπως είπαμε, να κλείσουμε τα μικρόφωνα με το mute all, να επέλθει μια ησυχία. Δεν είναι κακό να πούμε στους μαθητές μας ότι να έχουν υπομονή, ότι δεν το ξέρουμε το εργαλείο, ότι κάνουμε μια προσπάθεια να το μάθουμε και να δείξουν την απαιτούμενη πειθαρχία και κατανόηση. Έτσι. Δεν θα απογοητευτούμε αν δημιουργηθεί ένα χάος. Καθόλου, θα συνεχίσουμε. Αν ξέρουμε αυτά τα τέσσερα εργαλεία που δείξαμε, είμαστε σε κάθε περίπτωση έτοιμοι να το ξανακάνουμε και να το ξανακάνουμε μέχρι να πετύχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις συναδέλφισες, τη Δήμητρα και την Ανθίκλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω την συνδιάσκεψη. Γεια. Yeah. Yeah.